Είμαστε το στάδιο του Δασκαλάκη, βρισκόμαστε στο γήπεδο Σαλπέας, στο Κερατσίνι, ένα γήπεδο που το χόρτο του εδώ και πολύ καιρό είχε όχι ταλαιπωρηθεί, δεν έπαιζε μπάλα, ήταν χωράφι. Ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες πήγε τάπητας και μάλλοντα χλωοτάπητας. Μια ποιότητα αλφα που πραγματικά μπήκανε και μπέκ, με 16 μπέκ να ποτίζεται από όλες τις μεριές. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς πήρε αυτή η απόφαση και έγινε τόσο αστραπία. Καλημέρα και από μένα. Δεν το περίμενα δηλαδή. Να μου επιτρέψετε να φορέσω τα γυαλιά. Να τα φορέσεις. Είναι και ο ήλιος. Ναι, είμαστε κόντρα στον ήλιο. Για συγγνώμη. Όντως η απόφαση υπήρχε η σκέψη, η απόφαση υπάρχει τώρα το καλοκαίρι για να γίνει αυτή η αντικατάσταση του χλωοτάπητα που υπήρχε στο γήπεδο Σαλπέας, στο Κερατσίνι. Είχαμε πρόβλημα με το χλωοτάπητα, είχαν δημιουργηθεί πολλά ζυζάνια και είχαν αρχίσει να καταστρέφεται το γήπεδο. Στα πλαίσια του το να αντικαταστήσουμε ορισμένα σημεία που έπρεπε να αντικαταστήσουμε ή στο να παλώματα με λίγα λόγια ολική ανακατασκευή του χλωοτάπητα, αποφασίσαμε σαν διοίκηση και ο Δήμαρχος πρώτος ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση και να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση όλου του χλωοτάπητα. Ευτυχώς η αποκατάσταση αυτή που έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η κατασκευή του χλωοτάπητα αυτού, η ονομασία μάλλον είναι Tiff Way, αν θυμάμαι καλά, όπως μας έχει πει ο εργολάβος. Αυτό είναι ένα υβρίδιο το οποίο είναι χλωοτάπητας ο οποίος μπαίνει σε γήπεδα ράκπι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικός και από ό,τι μας έχει πει ο εργολάβος, θα μας τα δώσει και σε γραπτά σε εγγύηση, είναι το θέμα ότι είναι ένας χλωοτάπητας ο οποίος θα αντέξει πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπε Στάθη, ότι έχουν μπει 16 μπέκ σε όλο το γήπεδο μέσα. Είδα να ποτίζονται από το ίσο 8 μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ήμασταν τυχεροί στο διάστημα αυτό. Εμείς ήμασταν τυχεροί, άλλοι ήταν δυστυχώς άτυχοι στην Ελλάδα που είχαμε τις πλημμύρες αυτές. Τυχερό ήταν το γήπεδο. Τυχερό ήταν το γήπεδο γιατί έπεσε πολύ νερό και... Το θέλατε εσείς αυτό για να πάρει φωτιά το γαζόν που λέμε. Να έρθει να δέσει καλύτερα και να αναπτυχθεί καλύτερα. Έχει γίνει καθαρισμός όλων των φρεατίων περιμετρικά του γήπεδου που σχάρες οι οποίες ήταν βουλωμένες, πολλές κατεστραμμένες και τα λοιπά, έχουν αποκατασταθεί, έχουν γίνει όλα για να μαζεύουν όλα τα νερά. Ένα τεστ πάρα πολύ καλό ήταν οι βροχές αυτές, οι πρόσφατες βροχές που είχαμε. Δεν κράτησε καθόλου νερό, ήταν εκείνη τη στιγμή μόνο που γινόταν η μπόρα. Που είχε γεμίσει το γήπεδο και μετά από μερικά λεπτά είχε αποστραγγιθεί όλο το γήπεδο, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλω να τονίσω που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι η χωροστάθμιση του γηπέδου όσον αφορά την υπόβαση έγινε με ηλεκτρονικό λέιζερ, και με λέιζερ, το οποίο βέβαια εγώ σαν μηχανικό πρώτη φορά το είχα δει, το ομολογώ δηλαδή, δεν είναι κακό, ότι ο χωροβάτης μαζί με μηχάνημα το οποίο κινιόταν απλά από... τραβιόταν από ένα τραχτέρ, έτσι ερχόταν και μας έδινε τις κλίσεις αυτόματα από μόνο στο χωροβάτης και γι' αυτό έχει δώσει τις κλίσεις δεξιά και αριστερά το 6%, αυτό που είναι το επιτρεπτό, και για να μαζεύουν τα νερά του γηπέδου και να μην είναι μέσα στο γήπεδο. Και πότε τελειώνουμε τώρα από το γήπεδο, πότε θα είναι πλήρες έτοιμο? Καλώς έχω των πραγμάτων, από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο κατασκευαστής, μέσα στην ημέρα ή και τη Δευτέρα θα έρθει ο τοπογράφος ο οποίος θα σημαδέψουν τις γραμμές και όλα αυτά τα πάντα να γίνουν... τοποθετήσουν. Το γήπεδο θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 με 30 μέρες για να έρθει να δέσει από τη μέρα της κατασκευής, δηλαδή πριν 10 μέρες, να έρθουν να δέσει το... Η αρμή το, όλα, να κλείσουν. Να το κουρέψει και να γίνουν και οι διαγραμμίσεις, να τοποθετηθούν τα τέρματα που έχουν αποξηλωθεί για την κατασκευή.
και να προχωρήσουμε, πιστεύω, σε ένα μήνα να είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να είμαστε και νωρίτερα, γιατί μας εκπλήσει ο κατασκευαστής. Μας εξέπληξε δηλαδή και με την γρήγορη κατασκευή του. Και τον χρόνο παράδοση. Τον χρόνο παράδοση, και αυτό είναι που συνήθως τα γκαζόν είναι... ξέρουμε εμείς τρώνε 1-2 μήνες να το δει ο ήλιος, να το ποτίσουμε, είναι... να βάλουμε, αυτό... να κάνουμε, να δείξουμε. Αυτό και πραγματικά ακριβώς έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό και ακριβώς το πατάω και εγώ και πραγματικά είναι οι παίκτες είναι πάρα... θα ευχαριστούν ποδόσφαιρο. Θα ευχαριστηθούν και να έχουν βασικά την υγεία τους, να μην έχουν τραυματισμούς και να ευχαριστηθούν το γήπεδο αυτό, όπως ευχαριστιόνται και το βοηθητικό γήπεδο που φτιάξαμε. Τελείωσε αυτό, απάνω έγινε κούκλα. Εδώ σε αυτό το γήπεδο ακόμα έχουμε να κάνουμε κάποιες ψηλοπαρεμβάσεις όσον αφορά το θέμα του αντικατάστασης, όπου χρειαστεί κάποια καθίσματα τα οποία είναι σπασμένα, όπως και σε άλλα. Αυτά δεν τελειώνουν. Αυτά είναι φυσιολογική φθορά κάθε Κυριακής. Είναι η φθορά σε αυτό. Βάζεις τη Δευτέρα και την Κυριακή λείπουν 10. Δυστυχώς είναι οι φθορές αυτές που γίνονται. Πιστεύω ότι και με αυτή την ανακατασκευή έχουμε καλύψει μεγάλο τμήμα. Κλείσαμε με τα γήπεδα, νομίζω. Δεν έχει κενό γήπεδο. Έχει παραμείνει για μας, σαν διοίκηση, έχει παραμείνει το γήπεδο, το Βάζος. Το Βάζος από τάπητα και προβολής, τελειώσαμε. Εντάξει, τώρα τα αποτητήρια και αυτά θέλουν δουλειά. Θέλουμε να φτιάξουμε το έργο αυτό το οποίο έχουμε έχετε μελετήσει. Έχετε στο μυαλό σας, έτσι. Και το έχουμε στο έχετε μας τη μελέτη ή έχει η γίνει, μελέτη έχει τελειώσει. Στην Ομαρχία έχει βγει ο προϋπολογισμός από την τεχνική μας υπηρεσία. Με ταρτάν θα είναι, με ταρτάν έχει βγει αυτό το... Αυτό είναι με συνθετικό τάπητα, ναι. Με συνθετικό, όχι, θα έχει και ταρτάν. Θα έχει ταρτάν για... Θα έχει διαδρόμους, όχι περιμετρικά, θα έχει κάποιους διαδρόμους ταρτάν για βοηθητικούς να τρέχουν οι αθλητές και να κάνουν ουσιαστάμα και τα υπόλοιπα. Άρα υπάρχει μακέτα, θα έρθω να τη δω, να τη βγάλουμε τη μακέτα. Υπάρχει και το βοηθητικό το γήπεδο, υπάρχει και το 11x11 που είναι το κανονικό. Βέβαια αυτό, όταν και εφόσον μας δοθεί η χρηματοδότηση από περιφέρεια όπως περιμέναμε να δοθεί, θα προχωρήσουμε και σε αυτή την κατασκευή. Και δεν δόθηκε. Και πιστεύω μετά ότι, να πούμε ότι δεν τα ανοιχτά γήπεδα, ανοιχτά γήπεδα θα ολοκληρώνουμε και με το Βάζος και θα είμαστε εντάξει. Τα κλειστά γήπεδα... Μα νομίζω ότι είσαστε στο 95% αλλαγών ταπίτων και φωτισμού σε όλα τα γήπεδα ό,τι αφορά Κερατσίνη Δραπετσόνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλά. Απλά πάντα η φθορά ενός γηπέδου είναι σε καθημερινή βάση. Πρέπει να έχεις λεφτά συνέχεια για να βγάλει. Λίγο οι πολίτες να προσέχουν. Πας τώρα στο Βάζος και την Κυριακή σπάνε 5 καθίσματα 6. Αυτές οι ομάδες λοιπόν πρέπει να προσέχουν και να βάζουν χέρι στους φιλάθλους τους, να μην κάνουν βανδαλισμό. Εντάξει, είναι και πράγματα τα οποία δεν τα προλαβαίνουμε πολλές φορές. Πώς να προλάβουμε. Και εμείς και οι διοικήσεις των ομάδων δεν τα προλαβαίνουμε. Υπάρχουν δυστυχώς τα άτομα τα οποία θα κάνουν την καταστροφή. Να ευχηθούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι καταστροφές αυτές, για να έχουμε και λιγότερα χρήματα να ξοδεύουμε στις συντηρήσεις αυτές των γηπέδων. Εκτός από φυσιολογικές φθορές, να μην έχουμε άλλες τέτοιες βανταλισμούς. Να είναι της φύσης, να μην είναι από τους ανθρώπους. Αυτό είναι. Να ευχηθώ στις ομάδες που. Ναι, καινούργια, μια ευχή για την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά. Μια καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά η οποία θα είναι χωρίς τραυματισμούς, να έχουν υγεία όλοι οι αθλητές μας. Γιατί και οι διοικήσεις και οι αθλητές που κάνουν τον αεραστηνικό αθλητισμό, γιατί για αεραστηνικό αθλητισμό μιλάμε εδώ, παντού σε όλες μας τις ομάδες, αποφεύγουν τα παιδιά, εγώ το λέω και το ξαναλέω πάντα, αποφεύγουν από πολλά άλλα πράγματα και ασχολούνται μέσα στον αθλητισμό, που είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για την νεολαία μας. Και η διοίκηση του Δήμου, ο Δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου, είμαστε πάντα δίπλα και θα είμαστε πάντα δίπλα στον αθλητισμό, τον αεραστηνικό, θα είμαστε δίπλα στα σχολεία, θα είμαστε δίπλα στον πολιτισμό και σε ό,τι Κοίταξε, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είμαι και πολίτης του Κερατσινίου, δεν ζω σε άλλη περιοχή, ούτε σε άλλη γειτονιά, όλα τα γήπεδα της περιοχής μας είναι πένα, έχουν φτιαχτεί όλα. Υπάρχουν μικροπροβληματάκια, αλλά κάποτε δεν περνάγαν ούτε απ' έξω. Είχαμε 5 γήπεδα, 4-3-2 και ήταν ξεχασμένα. Εγώ σας δίνω πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και συνεχίστε το έργο, γιατί πραγματικά έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος.
Τα γνωρίζεις πολύ καλά όσον αφορά τον αθλητισμό, Στάθη μου, και ξέρεις, βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί, βέβαια, σαν Δήμος, να μετά τη συνένωση που έγινε με Κερατσίνη, με Δραπετσόνα, έχουμε 4 μεγάλα ανοιχτά γήπεδα, 4 κλειστά, τα οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε ο όμορος Δήμος, ο μεγάλος Δήμος του Πειραιά. Παιδί μου, τα Καρπάθια είναι, έχει μείνει εκείνο το μικρό δεν που έχει, θέλει να τα πιτάκι. Τα μικρά τα γήπεδα. Όλα αυτά, τα άλλα είναι ανακαινισμένα. Τα οποία, μία και το αναφέρομαι, και αυτά ανακατασκευάστηκαν, 3 από τα γήπεδά μας. Στο εγώ το θυμάμαι από το Μελά, το θυμάμαι από το Μελά Ρωμά να είναι μέσα. Στην πλατεία Καρπάθου, στο Σελεπίτσαρι και στα λοιπάσματα, το 5x5 ανακατασκευάστηκαν και έγινε καινούργιο, αυτό λέω. Εξ αρχής και ο συνθετικός τάπτης αντικαταστάθηκε για περισσότερη ασφάλεια των αθλητών μας. Εμείς η δουλειά μας είναι να δείχνουμε στον κόσμο, να βλέπει ο κόσμος. Να ενδιαφέρεται για την πόλη του, αγαπάμε την πόλη. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε κίτρινες, ούτε πράσινες, ούτε μπλε, ούτε τίποτα. Εγώ στο Κερατσίνη ζω και ζω. Ο καλύτερος μου φίλος είναι Παναθηναϊκός, ο καλύτερος μου φίλος είναι ΑΕΚΣ και μετά είναι Ολυμπιακός. Γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός. Απλώς θέλω να σου πω ότι ζούμε στη γειτονιά μας και πρέπει να την αγαπάμε. Και πραγματικά κάνετε έργο. Και εγώ θα το δείχνω και θα το επιβραβεύω. Να είστε καλά. Και στη Δραπετσόνα έχει γίνει δουλειά. Και εδώ έχει γίνει δουλειά. Και συγχαρητήρια και σε σένα, ναι, γιατί πραγματικά 8 χρόνια έχεις προσφέρει. Είναι συλλογική η προσπάθεια όλων μας, με μπροστάρι το Χρήστο το Βρετάκο, το δήμαρχό μας, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταπεξέλθει και σε αυτές τις εκλογές και θα μας εκλέξει να είμαστε και η επόμενη διοίκηση του Δήμου, γιατί πραγματικά έχουμε, εκτός το έργο που έχουμε διατελέσει μέχρι τώρα, έχουμε και πολλά άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη να γίνουν και να δημοπρατηθούν και θα γίνουν πάρα πολλά μεγάλα έργα και στην επόμενη τετραετία. Εγώ θα πω αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι ξέρω ποιο είναι το μπορεί μου και δεν κοιτάω τη σκιά μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το έχουμε όλοι μας και ευτυχώς κράτησα αυτό. Το μπορεί μας το ξέρουμε όλοι μας και δεν κοιτάει τη σκιά του. Γιατί η σκιά είναι πολύ ψηλή καμιά φορά. Όχι καμιά φορά, περισσότερες φορές. Σε ευχαριστώ, Στράτο μου, και συγχαρητήρια. Να τα ακούνε αυτά οι ομάδες και να δίνουν και μπράβο οι ομάδες όταν γίνονται δουλειές. Όχι μόνο όταν δεν γίνονται να φωνάζουν. Ευχαριστώ, Στράτο μου.